Δεσπόσο το κοιτάει. Τελικά σήμερα θα φάμε μπιφτέκια. Μου υποσχέθηκες μπιφτέκια. Θέλω μπιφτέκια. 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 Όχι, δεν έχει μπιφτέκια. Λύθια γυναίκα. Σήμερα έχει φάσει όλα αυτά. Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ. Και τι παιχνίδι είναι αυτό, τι σας έχω εδώ. Είχα βάλει Strawball, είχα κάνει ένα poll στο Facebook. Είχαμε ψηφίσει ανάμεσα σε Bioshock και και Dark Souls 2. Οι παραπάνω ψηφίσατε Bioshock Infinite. Οπότε θα παίξουμε Bioshock Infinite. Όχι, δεν παρατά το Walking Dead. Απλά για δύο φορές τη βδομάδα Walking Dead που έχετε να δείτε κανένα μήνα. Θα έχει μία φορά Walking Dead και μία φορά Bioshock. Το Bioshock, μπορώ να πω γνώμη για τον Bioshock γιατί το έχω τερματίσει ήδη μια φορά. Απλά ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω και λέω, αφού θα ξαναπαίξω, στο κάνω record τουλάχιστον. Το παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο, αξίζει τα λεφτά του. Καλά, εντάξει, ποια λεφτά του, μπορείς να βρεις και με 5 ευρώ εκεί έξω πλέον, τέτοια τιμή που έχω. Τόσο που έχω πέσει τιμή του. Οπότε ξεκινάμε. New game. Overwind. Επειδή το έχω τερματίσει μια φορά. Θα πάμε level medium. Πάμε level medium, επιτέλους. Παίζω με controller, by the way. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα παίξω FPS με controller, αλλά με βολεύει άπειρα, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ασχετικά στα Bioshock, τα Bioshock είναι πολύ καλά φτιαγμένα. Έχει ένα cutscene, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι εδώ. Δεν θυμάμαι πολύ καλά το παιχνίδι, έχει κανένα δίμηνο. Το τερμάτισα. No? Με την Elizabeth, Elizabeth λέγεται, δεν θυμάμαι καλά. Elizabeth θέλει να λέγεται, τύπησα. Ο Booker είμαστε εμείς. Δεν θα σποιλάρω τίποτα, ξέρω και το τέλος ήδη. Δεν θα δείτε κάτι. Αλλά ναι, το παιχνίδι είναι πολύ γαμάτο. Θα... ναι, να είμαστε εδώ, είμαστε. Και στο Bioshock 1 έτσι ξεκινάει. Πηγαίνει σε ένα πύργο. Αλλά καμία σχέση. Νομίζω το όπλο είναι εδώ. Πρέπει να είναι το όπλο εδώ. Αυτοί οι δύο δεν είναι. Πρέπει να είναι. Βασικά δεν θα μιλήσω γιατί θα μιλήσω, δεν είναι ψηλό spoil. Το γράφουμε. Άχι το όπλο, ναι. 1-2-2, το βλέπετε έτσι. 1-2-2. 1-2-2. 1-2-2. 1-2-2, το βλέπουμε. 1-2-2. Να το θυμάστε. Και εγώ το θυμάμαι. Εσείς δεν παίζετε. Εγώ παίζω. Πάμε, έλα. Το παιχνίδι, μπορείτε να το παίξετε και σε ό,τι να είναι PC, να πω την αλήθεια. Τα Bioshock γενικά είναι πολύ καλογραμμένα, είναι πολύ καλά optimized, οπότε δεν θα έχετε θέμα. Εδώ ακόμα και στο δικό μου το PC παίζω. Δεν έχω άσχημο PC, αλλά δεν έχω καλή κάρτα γραφικών. Κάνω και record, έτσι. Λοιπόν, climb up the ladder. Πρέπει να θυμηθώ και τα controls. Έπαιζα πολύ Dark Souls τελευταία και τα controls είναι καμία σχέση. Λοιπόν, τσεκάρουμε τα πάντα. Παντού υπάρχει loot. Α, εντάξει. Είναι διαφορετικά και από το Bioshock 2, πριν έπαιζε Bioshock 2. Λοιπόν, τα controls είναι διαφορετικά και από τα προηγούμενα Bioshocks. Και σε αυτό το Bioshock τρέχεις, το 1 και στο 2 δεν τρέχεις. Okay. Πρέπει να θυμηθώ και τα controls. Οπωσδήποτε. Να πηγήσουμε με το α, εδώ είναι το jump. Στο άλλο το Bioshock ανοίγες πόρτες, έπαιρνες πράγματα. The Wheat Brinkers, the girl, web of the dead. Booker DeWitt. I guess you're expecting me. Booker DeWitt. Λοιπόν, να λουτάρουμε σε αυτό το παιχνίδι, είναι σημαντικό να λουτάρεις. Γιατί θα βρεθείς αρκετές φορές δίχως σφαίρες και είναι πραγματικά άσχημο να βρεθείς χωρίς σφαίρες ή χωρίς οτιδήποτε healing, χωρίς αλάτια. Α, πρώτη φορά βλέπω τον εαυτό μου. Okay. Όταν λέω χωρίς αλάτια θα καταλάβετε στο επόμενο επεισόδιο, σε αυτό δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε αυτό. Να δείτε τι είναι με τα αλάτια. Hello. Θα προσπαθήσω να μην σποιλάρω. Το έχω το κακό αυτό. Use telephone. Δεν νομίζω να κάνει κάτι. Τζάμπα χρόνες. Dead.
Dead Telephone is dead. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι πιστεύω ότι θα το τερματίσω. Κύριος λόγος που πιστεύω ότι θα το τερματίσω είναι γιατί το έχω τερματίσει ήδη μια φορά. Και είμαι σίγουρος ότι θα με κρατήσει. Γιατί είναι πολύ καλό. Απλά τώρα μισό, δώστε μου λίγο τσεκάρω για loot. Οτιδήποτε μπορείς να λουτάρεις, το λουτάρεις σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά στο Bioshock. Οτιδήποτε μπορείς να λουτάρεις, λουτάρε το, γιατί αλλιώς δεν πολύ συγχωρεί το παιχνίδι. Σε αφήνει χωρίς σφαίρες και έχεις αντιπάλους να σκοτώσεις. Βασικά, να πω την αλήθεια. Πόσο έχω παίξει Bioshock. Γεια σου. Don't disappoint, μη μας απογοητεύσεις. Από όσο έχω παίξει το 1 και το 2, έχω να πω ότι το Bioshock το Infinite είναι πολύ πιο εύκολο. Σε gameplay τουλάχιστον. Αλλά όσο αφορά gameplay, είναι πιο καλό το Infinite προφανώς. Η χειρισμή του είναι καλύτερη. Ή έτσι μου φαίνεται εμένα. Λοιπόν, θυμάμαι. Απα. Use bells. Α, την έχει μαζί το OK. Ένα, δύο, όπα λάθος πάλι, ένα, δύο, ωραία, τώρα ανοίγει. Τώρα θα έχει το beacon πάνω, δείτε. Δείτε εδώ φάση. Δεν θα σποιλάρω, ξέρω ακριβώς από πού έρχονται τα φώτα, ξέρω τι είναι όλα αυτά, ξέρω τι είναι. Δεν θα σποιλάρω, αλλά θα δείτε κάτι πανέμορφο σε λίγο. Όσοι δεν έχετε δει καθόλου Bioshock, θα δείτε κάτι πανέμορφο σε λίγο. Το παιχνίδι απλά είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο χαλαρά. Έλα. Άνοιξε. Πες μου σκούλα τώρα. Δεν το πολύ θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Κάτσε να τσεκάρω μέχρι τίποτα για loot εδώ κοντά. Ναι. Τσεκάρουμε τα πάντα. Παντού έχει loot. Σε αυτό το παιχνίδι το loot είναι ό,τι πιο σημαντικό. Θα σκέψει πολλά παιχνίδια το loot είναι σημαντικό. Να είμαστε. Τώρα σιγά μην έχει λόγο. Τώρα καθόμαστε εδώ. Κάτσε όμως. Όπου τα controls είναι διαφορετικά. Σε PC παίζω, δεν παίζω σε κονσόλα, ξαναλέω. Απλά παίζω με χειριστήριο Xbox. Γενικά το χειριστήριο του Xbox είναι ό,τι πιο βολικό όσο αφορά FPS. Μια άδω. Πάει και το πιστόλι. Φυσικά και χάνουμε το πιστόλι. Λοιπόν, τώρα θα δείτε κάτι πανέμορφο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Θα δούμε κάτι πανέμορφο. Όσοι δεν έχετε παιχνίδι θα εντυπωσιαστείτε τώρα. Δείτε εδώ γραφικάρες. Βέβαια εσείς το βλέπετε σε 720p, εγώ το βλέπω σε 1080, δεν ξέρω αν έχει τεράστια διαφορά. Αλλά αυτή είναι Κολόμπια. Κολόμπια. Είναι πανέμορφη πολύ. Ξεχάστηκε ότι πως ότι είναι στον αέρα και δεν φωνάζει άλλο, κατάλαβες. Είναι σε φάση, τι έγινε εδώ, τι φάση. Συμβουλή, αν δεν πιάνει καλά FPS το παιχνίδι και είναι λίγο παραπάνω από το 30, με το ποντίκι φαίνεται πολύ σκατά, παίξτε με χειριστήριο. Πιστέψτε με, θα είναι πολύ καλύτερα. Πιστέψτε με. Θα το βλέπετε πολύ πιο smooth. Αρκεί να παίζει το παιχνίδι έτσι, να παίζετε με χειριστήριο. Εντάξει, άλλο να έχει τα controls και άλλο να... Why would he send us... What, δεν το προλαβα. Not to raise a finger on our... Α, δεν το πρόλαβα. And those who deserved not his mercy, he led us to this new Eden. Δεν θέλω να διαβάσω, άσε με, είστε παρανοϊκοί. Εντάξει, ότι είναι... Δεν θέλω να σποιλάρω. Δεν θα σποιλάρω τίποτε. Βέβαια τώρα μπες να μου πεις γιατί παίζει αυτό το παιχνίδι, έχει παλιώσει κάπως. Αλλά έβαλα η Dark Souls Jane, η Bioshock Infinite και πήρε 200 volts στο Infinite, οπότε θέλετε να το δείτε προφανώς. Να το και το HP πάνω. Ναι, άσε με.
Κομπλέ, μπορούμε να παίξουμε τώρα. Εδώ πέρα το πιστεύω ότι δεν θα έχω και πολύ καλό frame rate. Οπότε άμα... όχι, άκυρο. Καλά πάει. Καλά πάει, στα 50 σχεδόν. Καλά είμαστε. Χρειάζομαι καινούργια κάρτα γραφικών βέβαια, όπως είπατε. Αλλά καλά πάει. That Bioshock. Δείτε εδώ ρε φίλε, δείτε εδώ. Δες εδώ, δες εδώ. Το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Ψάχνουμε τα πάντα για loot, έτσι. Ξέρω πού να πάμε, να χωνέστε. Νομίζω... πώς ήτανε που σου δείχνε? Που σου δείχνει το δρόμο και καλά, πώς ήταν το κουμπάκι? Μα θα μου το δώσω αργότερα. Λουτάρουμε τα πάντα, δεν αφήνουμε τίποτα. Looting in the deep, που λέμε. Εδώ πέρα έχει τίποτα. Αυτά και καλά είναι audio logs. Ουσιαστικά ο άλλος καταγράφει τις εμπειρίες του σε... τίποτα, αλλά εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και εδώ πέρα είναι από τα λίγα παιχνίδια που κάθισα και είδα το story. Πραγματικά συνήθως τα παιχνίδια κάνω skip όλα το story. Where am I? Πού είμαι? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. Ναι, ναι, κανονικά. Το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο στα ίσα. Και πάλι καλά έχει και sprint. Δεν θα σποιλάρω, αλλά δεν θα βαπτιστούμε. Και καλά. Δείτε όλοι πως είναι ρε φίλε. Σαν να βάλουνε κουρτίνες. Αφήστε με να περάσω. Ναι, ναι. Κανονικά. Τώρα αυτός θα μας βαπτίσει εδώ πέρα. Yes, yes it is. Accept. Δείτε εδώ πως βαπτίζουνε. Δείτε εδώ πως βαπτίζουνε τώρα. Δείτε. Εδώ σε πνίγει, δεν σε βαπτίζει. Σε πνίγει, δε. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe away the deck! What do you want? We had a deal, DeWitt! Εδώ πέρα! Τι λέτε να βλέπει, για γράψτε. Βασικά μην γράφετε τίποτα στα σχόλια, εσείς ξέρετε. Πολλοί από εσάς το έχετε τερματίσει εδώ το παιχνίδι, οπότε ξέρετε ότι βλέπει αυτή τη στιγμή. Ακόμα μπορώ πως βρέθηκα εδώ πέρα. Αυτός δεν μοιάζει σαν εκείνο τον τύπο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτός δεν μοιάζει με τον ιδιοκτήτη του Steam. Δείτε φάτσα. Ναι, ναι, κανονικά. Σε λίγο αρχίζει τώρα. Απλά... λουτάρουμε τα πάντα. Σταματάς να μιλάς, ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι. Τίποτα. Health, γιατί δεν είχα full health, για ποιο λόγο δεν έχω full health, μάλλον επειδή με βάφτισε, ξέρω εγώ. Σταμάτα. Λέτε. Όλοι τρελοί μαζεμένοι, όλοι τρελοί εδώ πέρα μαζεμένοι. Δεν κάνει. Παίρνω φαγητό, αλλά δεν κάνει χίλια, ρε φίλε. Open the door. Τώρα ξέρω θα είναι οι δύο τύποι εδώ πέρα. Α, δεν είναι εδώ οι δύο τύποι. Άκυρο, θυμάμαι λάθος τότε. Δείτε ρε φίλε, δείτε εδώ. Δείτε εδώ γραφικά ρε. Δείτε γραφικά απλά. Και είναι αρκετά καλά από τη μέση, ακόμα και στο PC μου τρέχει, δεν το περίμενα. Να μπορώ να κάνω και record. Δείχνει πως είχα αμφιβολίες άμα θα μπορώ να κάνω record. Μπορώ να παίξω με 60 FPS χαλαρά, αλλά δεν μπορώ να κάνω record στα 60 FPS. Ένα στα 40. Αλλά εσείς 30 θα δείτε, οπότε δεν είναι κάτι άσχημο το 40 FPS. Στα μάτια μου είναι λίγο κάπως, γιατί έχω συνηθίσει στα 60. Σταμάτα, μπουφέ. Τι έχει εδώ? Pick up wallet, sure. Λοιπόν,
Η μουσική πρέπει να κατέβει. Option were modified. Κατέβηκε, ναι, κατέβηκε. Δεν έχουμε τίποτα να κλέψουμε. Σταμάτα, βρε. Ξέρω ότι πάμε από εδώ, αλλά πώς ήταν το κουμπάκι που σου λέγε πού να πας? Τώρα πώς κάθισα. Πώς κάθισα, τι έκανα. Οκ. Okay. Δεν θυμάμαι το κουμπάκι με το που σου έδειχνε το δρόμο. Στα πόσα είμαστε, 15 λεπτά είμαστε. Ένα πεντάλεπτο ακόμα το έχουμε. Κολόμπια, Ράφλ Ενφέρ. Please wait. Τώρα θα έρθει εδώ. Πρέπει να δούμε όλα αυτά έτσι. Vision of Great City. The Prophet. Α, το λέει ο άλλος. Ο προφήτης και καλά. Αυτή είναι η Elizabeth. Αυτή ήταν η Elizabeth. Το μωράκι που είδατε εκεί πέρα ήταν η Elizabeth. Θα δείτε, θα καταλάβετε σε λίγο την ιστορία. Θα την εξηγήσω σε κάποια φάση στα επόμενα επεισόδια. Το θέμα είναι ότι έχω φάει τέτοια πόρωση τώρα. Το παιχνίδι το έχω τερματίσει, να πω την αλήθεια. Το ξαναλέω. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα το παρατήσω γιατί μ' αρέσει. Και έχω φάει τέτοια πόρωση τώρα. Που το ψήναμε. Να τερματίσω πρώτο αυτό και μετά να συνεχίσω Walking Dead. Το έχω ψήσει. Το απολαμβάνω πολύ. Να πω την αλήθεια, το Walking Dead είναι ωραίο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι Bioshock. Βέβαια δεν μπορείς να συγκρίνεις. Τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Α, το ένα είναι Tailed. Δεν ξέρω, μπορώ να το προφέρω. Το ένα είναι ιστοριούλα και καλά και απλά πατάς κουμπάκια. Και αυτό το χειρίζει όλο εσύ. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Για να πω την αλήθεια, αν και παίζω δεύτερη φορά το παιχνίδι, προτιμώ να παίξω αυτό παρά το Walking Dead. Είναι τόσο καλό παιχνίδι. Θα πω κάτι. Το τέλος. Το ξέρω το τέλος, δεν θα πω τι είναι το τέλος. Αν δεν το καταλάβεις, θα πεις τι βλακία τέλος είναι αυτό. Αν το καταλάβεις, θα πεις το πιο γαμάτο παιχνίδι που έχω παίξει τον τελευταίο καιρό. Οπότε, άμα ακούσετε από κάποιον να λέει ότι έχει βλακία τέλος, είναι επειδή δεν κατάλαβε τι παίχτηκε. Το λουτάρω με τα πάντα, loot everything, leave nothing behind. Τα ίδια δεν έλεγα και στο Dishonored. Τα ίδια πρέπει να έλεγα και στο Dishonored. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Μένα συνέχεια μου δείχνουν τώρα παιδιά που παίζουν στο Steam τι παίζουν, ελπίζω να μην τα δείχνει και στο βίντεο. Αν δεν δείχνει και στο βίντεο, είστε υπεύθυνοι. Δες πως το κοιτάει! Τελικά σήμερα θα φάμε μπιφτέκια. Μου υποσχέθηκες μπιφτέκια. Θέλω μπιφτέκια. 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 Όχι, δεν έχει μπιφτέκια. Λύθια γυναίκα. Σήμερα έχει φάσει όλα αυτά. Εντάξει, πρέπει να σταματήσω να κάνω βλακίες. Βασικά όχι. Ποτέ δεν πρέπει να σταματήσεις να κάνεις βλακίες. Ούτε να απολαμβάνεις τις βλακίες που κάνεις. Σημαίνει ότι περνάς καλά. Ooh, not the moment. I said I'd find her, huh? Telegram for you, sir. Postal dini. Telegram. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Tess. Aha, τώρα έχουμε objective. Τώρα μας έδωσε objective. Αλλά δεν μας έδωσε το κουμπά, δεν μας δείχνει με ποιο τρόπο να πάμε στο objective. Νομίζω τα λεφτά. Ακόμα και το ένα δολάριο είναι χρήσιμο. Δεν μας έδειξε πώς πηγαίνουμε. Θυμάμαι ότι είχε εκείνο το βελάκι που σου δείχνει, πώς το ενεργοποιείς αυτό. Μην μου πείτε με control και alt και όλα αυτά, με χειριστήριο παίζω. Believe me?
Α, ωραία, εδώ είναι που παίρνουμε τη δύναμη. Εδώ είναι που παίρνουμε την πρώτη μας δύναμη. Οκ. Οκ. Το έχουμε, το έχω. Ωραία. Πρέπει να σκοτώσουμε τρεις τέτοιους και καλά, να νικήσουμε τρεις. Και καλά τρεις τέτοιους και μας δίνει λεφτά. Αυτό θεωρητικά είναι δύσκολο έτσι τώρα. And that's three. We have a winner, δώσε μου λεφτά. Α, ούτε καν $10 δεν μου έδωσε ο γύφτος. Spoiler alert. Αυτό θα το πολεμήσουμε. Και είναι δύσκολο. Εδώ πέρα παίρνουμε την πρώτη μας δύναμη. Εδώ δεν είναι την πρώτη δύναμη. Δεν το position, η πρώτη πρώτη δύναμη και είναι τούμπανη. Γιατί κοιτάει από... Και κοιτάει... Εντάξει, σταματάω. Σταματάω. Πρέπει να σταματήσω. Πόση ώρα παίζουμε, 21 λεπτά. Δείτε δε πως δεν κάνει ουσιαστικά. Γενικά να σας εξηγήσω τι κάνει αυτή η δύναμη, οτιδήποτε. Π.χ. Αυτό εδώ πέρα θα χρειαστεί να το... Κάνουμε ποζές, αλλά αυτό θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Τα σάλτσα αλάτια που έλεγα πριν. Έχει save εδώ. Δεν έχει save. Αλλά πιστεύω ότι εδώ έκανε save. Θα κλείσουμε εδώ για πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Από το επόμενο επεισόδιο αρχίζει το καλό. Αρχίζει η μάχη, αρχίζει το ξύλο, αρχίζει τα πάντα όλα. Αρχίζουν, ε. Παίρνουμε. Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, θα δείτε το επόμενο επεισόδιο. Βασικά δεν ξέρω τι μέρα το βλέπετε. Μπορεί να είναι Τετάρτη τώρα. Άμα είναι Τετάρτη. Να γυρίσω και δεύτερο επεισόδιο. Θα δούμε. Δεν ξέρω πότε θα δείτε το επόμενο επεισόδιο. Λογικά θα έχω ανακοινώσει στο Facebook κάθε πότε θα ανεβαίνει. Οπότε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και να με περιμένετε πώς και πώς το επόμενο επεισόδιο, γιατί η σειρά θα είναι ό,τι πιο γαμάτη. Γεια σας.